φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας εδώ από το κλειστό του Αγίου Νικολάου. Μίνωες εναντίον Κούλι Τσάνι, Summer Revolution League. Σε πολύ λίγο θα πούμε και τις πεντάδες των δύο ομάδων. Μετά κίτρινα η Κούλι Τσάνι, μετά μαύρα οι Μίνωες. Έρχονται και από νίκη, μάλλον από ήττα. Νίκη μάλλον θα έλεγα τώρα το τρίποδο του Παπαδόπουλου. Εστοχό με 0-3 ξεκινάνε οι Γολιτσάνοι και σε αμήνα ζώνης από ό,τι βλέπουμε. Ήττα το τελικό, λέει ο, για τους Μίνωες να προετοιμαστούν καλύτερα. Θέλουν για την επόμενη σεζόν φυσικά και οι δύο ομάδες. Αυτό. Πεντάδες για τους Μίνωες. Έχουν ξεκινήσει οι 5. 12 είναι ο Σικάς, ο Βαλάντης. Αλλά φτάνει στην κερκίδα, φτάνει το πλάνο με το νούμερο 77. Είναι ο Βίχος Παναγιώτης. Με το νούμερο 21 είναι ο Μπαχάς, ο Δημήτρης. Φυσικά δοκιμάζει για 3, δεν θα απαντήσει. Πόντον με το νούμερο 28 ο Βοιατζής Παναγιώτης. Και με το νούμερο 14 είναι ο Κωνσταντίνου. Και για τους ο Λυσάνος με το νούμερο Παπαδόπουλος θα βάλει και δεύτερο, όχι. Άλλο ένα σουτ από την απέναντι πλευρά, στον 45 μοιρών. Για αυτό είναι εδώ, σταματάει και βάζει το καλάθι για το 2-3. Με το νούμερο 69 έχει ξεκινήσει ο Γκαλούσκα. Με το νούμερο 8 ο Αδαμόπουλος. Με το νούμερο 5 ο Κυριακής. Με το νούμερο 9 ο Σαν Ντανιέλο Λορέντζο. Τον αφήνει στον εμβριασμό, μια baseball pass ξανά για το Σικά. Θα το χάσει με follow, έρχεται και βάζει το καλάθι ο Κωνσταντίνου. 4-3. Εξαιρετική πασά, πολύ γρήγορα φεύγουν στον εμβριασμό με ένα rebound. Οι Μίνωες, δουλεμένο, προπόνηση. Είναι μόνο σε λύση ζώνη, δεν τον είδε κανείς. Προτίμησε να σουτάρει για 3 και να το βάλει 2-2. 2-3 μάλλον έχουνε Κολιτσάνι. Σαν Ντανιέλο. Μέσα αστοχή. Να γεμίσει το παιχνίδι. Μαμόπουλος. Με σκαφτή πάσα φτάνει. Άλλο ένα σου τριών πόντων. Να πηδάει βάλα, δεν θα μπει. Rebound από τον Παχά. Σκαφτή. Παχά σταματάει. Εκτελεί και αστοχή. Κοιτάει για να φάω λεπτό τον Ρεφς. Μαρή. Άλλο ένα σου τριών πόντων, όχι. Εντάξει, όταν έχουν χώρους, είναι ελεύθεροι. Καλό να κάνουν και δοκιμάζουν. Η ιστορία τους φυσικά θα μετρήσει το καλάθι. 6 όλα. Παπαδόπουλος, Μάνος. Πέρασε μέσα απόσταση από το Σαντινιέλο. Με εύστοχο. Και το 6-8. Δεν. Θα την δώσει ο Βίχος. Σε δεύτερο χρόνο που δίνει. Καλή κακή πάσα του Σικά προς τον Κωνσταντίνου. Κόπηκε. Ο Αδάμος νομίζω ήτανε. Πάει μέχρι μέσα. Φάουλ πιανού. Νομίζω είναι του Μπαχά. Του πήρε την μπάλα μέσα από τα χέρια ο Γκαλούσκα. Επαναφορά από την baseline. Και μόνος του. Το χάσε όμως. Θα μπορούσε να τελειώσει την φάση εκεί με το αριστερό χέρι. Ήταν όλο μονάχος ο Γκαλούσκα. Κάτι ευκαιρία. Αλλά έχει κάνει βήματα. Την προσπίση. Γίνομαι με αυτή η φάση. Mm-hmm.
Αδαμόπουλος και screen, σουστάρει για τρεις, είναι εύστοχος και ο Αδαμόπουλος βάζει το τρίποντο του, 6-11. Στη πάσα μόνο στο Κωνσταντίνου βρέθηκε και βάζει το καλάθι, 10-11. Γιαγής Παπαδόπουλος που το κοιμάζει για τρεις, δεν θα το βάλει αυτό το πόσο rebound, ο Γαλίσκα φάουλ από ποιον, για να δούμε. Από τον Βογιάτζη φάουλ, δύο βολές. Πάλι την πρώτη ο Γκαλούσκα. Δύο στις δύο. 8-10-3. Γκάς. Ξανά. Παίρνει επιλογές. Πήγε το Μπαχάο, συντάξει ξανά, πέρασε, αυτή πάσα, κάπα του Παπαδόπουλου γρήγορα στον ενδιασμό, δυνατή αυτή η κάτι πάσα, με αλλαγές. Και τους φιλοξενούμενους, στη θέση του Κυριάκη θα περάσει με το νούμερο 14, ο Σκόρδας. Γιατί το σκέφτηκε, το πήρε. Μπαχά, μπαχά. Θα γυρίσει. Θα πάρει το φάουλ. Δεν έχει ευκαιρία. Τελέσει δύο βολές. Πάλι την πρώτη ο Μπαχάς. Με τον ίδιο τρόπο εκείνη. 10-13. Σε αμήνα ζώνης, ένα φλότερ, αυτοχό. Μπαχάς παλεύει για το rebound το Βογιατζή, τελικά το παίρνει. Άλλη μία πάσα στον εμβιασμό, θα κοπεί αλλά θα την κρατήσει ο Σικάς, θα πάει μέχρι μέσα και θα πάρει το φάουλ. Έχει πάρα πολύ γρήγορα ο Σικάς, νομίζω. Είναι πολύ δουλεμένο αυτό στην προπόνηση και φαίνεται. Βγαίνει το παρκέ. Μινωές. Συνέχεια προσπαθούν να βρίσκουν τον Σικά, ο οποίος είναι πολύ γρήγορος και φύγει τρομερά γρήγορα στον εμβιασμό. Χάνει την πρώτη. 0 στις 2 από τον Σικά. Και πιο γρήγορα ο Παπαδόπουλος. Θα την βάλει μία στις δύο τελικά. Για Σικά 11-13. Κοιτάει έρμπολ το σουτ του Αδαμόπουλου. Το βάζει για τρεις, δοκιμάζει εκ νέου. Όχι. Κοιτάει ο Αδαμόπουλος το πόστο. Αλλά είναι αυτό το πίσω. Μία τριών πόντων. Αλλά το rebound το παίρνουνε. Οι κίτρινοι. Πάσα πίσω από την πλάτη. Το κεφάλι θα πάει μέχρι το λέει από σκορδά. Θα βάλει το καλάθι. 11-15. Πολύ ωραία φάση. Με τρία χαμένα αμυντικά rebound των Μινών. Και τρία επιθετικά. Αντίστοιχα. Φυσικά σκάει την μπάλα. Την φάση άστοχα. Το ταμπλό. Αδαμόπουλος πασάρι, διόμενα στον εμφυνδιασμό, ανάποδο λέει, 11-17, 3 λεπτά ακόμα, Κολιτσάνη.
Ωραίο μπάσκετ, γρήγορο. Θα το πάρει, είναι για δύο, γιατί πατάει και το βάζει. Τον άφησε ο Παπαδόπουλος. Δεν τον έκλεισε και τον πλήρωσε. Γκατζιάς. Ήτανε, τους προστόχησε. Αβαμόπουλος. Δοκιμάζει για τρεις. Απατάει σε ένα ελεύθερο σουτ. Δύο ήταν το πρώτο. Τρεις το δεύτερο, 13-20. Το λέει βάζει το καλάθι του Κωνσταντίνου. 15-20. Δεν υπήρξαν βήματα. Ο κανονισμός έχει αλλάξει. Πολύ μακριά ο Παπαδόπουλος. Και θα το βάλει. Αγιάς, τώρα είναι για τρεις το σουτ. Είναι μέσα. Δεν μπορεί με το που έχει μπει στο παρκέ. Για να βοηθήσει για το 18-20. Αβαμόπουλος. Στεφάνη πάρα βρίσκει. Πάω στο Ρδάκι. Θα κοπεί από τον Γκαντζιά. Παντού ο Γκαντζιάς και σε άμυνα και σε επίθεση αλλαγές. Περάσει ο Αβαμόπουλος. Ξεκουραστεί λίγο. Δεν θα μετρήσει. Το καλάθι έχει ολοκληρωθεί. Ο χρόνος επίθεσης επαναφορά από την πλάγια γραμμή, όπως είναι πάντα. Η επαναφορές και τα βήματα. Διατζής. Να, δεν το περίμενε. Του έδειχνε ατυχώς απέναντι τον Γκατζιά που ήταν μόνο στην γωνία. Περίμενε να εξελέσει γιατί. Άλλη μια αλλαγή για τους κίτρινους. Θα βγει λίγο ο Σαμπανιέλο να ξεκουραστεί. Θα πάρει θέση στο παρκέ ο Κυριακής. Αβαμόπουλος. Πάστα, Γλιάκτος από την κορυφή. Στεφάνη. Δεύτερη προσπάθεια, δεν μπορεί να βάλει το καλάθι ο Μπουντο. Έτσι πλέον τον Κωνσταντίνου. Καταρχή περνάει για τους φιλοξενούμενους. 27 δεύτερα ακόμα για την ελήξη του πρώτου δεκαλέπτου. Πάντα μπροστά η Κίτρινη με 18-20. Θα κάνουμε μια ολοκληρωμένη επίθεση που μπορούν. Στον αδερφό και καλάθι. Βάζ. Άι. Άνοι όμως την μπάλα. Ο Γαλούσκα. 7,5 δευτερά απομένουν. Μια επίθεση. Περάσει. Από πολύ μακριά το Σούσαν Πάσα. Η φάση τελευταία να μετράει. 18-20 πρώτο δεκαλεπτό. Τρέχουμε σε πολύ λίγο. Ξεκινά. Τι δίνει. Την επίθεση. Έκοψε για λίγο η Αγούρλε την κράτηση όμως του τριών πόντων. Άλλο ένα. Αναφορά. Δεν βρήκε χέρια συμπεχτών. Πήγε το Σικά. Που δεν θα φύγει. Κατζιάς. Πατάει ο Βουγιατζή, εκτελεί και σοφαρίζει για το 20-20. Κοιτάζα στην γωνία. Ένα την πλευρά, κατάλαβε τι πήγε να γίνει ο Βουγιατζής και έκοψε. Αυτές οι πάσεις είναι εύκολες να κοπούνε. Καθώς, άμα δεν πάνε με ευθεία. Με δύναμη μάλλον, είναι πολύ εύκολο για έναν αμυντικό να την καταλάβει και να την κόψει. Κόλλας για τρεις, κακό, φυσικάς. Το Κωνσταντίνο είναι το Ολυμπιακό, πάει με σχολεία με ταμπλό, αστοχή.
χτυπάνε πολύ στο transition. Οι Μινωές, εξαιρετική πάσα, εξαιρετικό τελείωμα με το ένα χέρι για το 20-22. Παίρνει για την μπάλα, άλλη μια επίθεση για τους κίτρινους. Καλή άμυνα, rebound. Και κανείς του φύγε. Τα χέρια, προσκώνεται. Ωραία, γυρνάει η μπάλα, κακό τελείωμα όμως. Καταπεράσει, 2. Εδώ θα πατάνε με φάουλ. Καντιάς, θα πάρει αυτός το φάουλ, 2 βολές. Στα 2 λεπτά που ισορροπία στο παιχνίδι. Γυρνάει η μπάλα, προσπαθούν στη ζώνη, διασπάται με γρήγορες πάσες. Περιέδρος των 3 πόντων είναι μέσα από το Σαντενιέλο. Βοιατζής Γκατζιάς δεν θα σουτάρει. Δοστοσικά από την κορυφή θα το κάνει αυτός. Δεν θα βάλει το καλάθι. Πάσα μέχρι το τελειά. Εξαιρετική πάσα. Σαντανιέλο ξανά για το 22-27. Φυσικά γρήγορο ρυθμό απέναντι. Ο Γιατζής Γκατζιάς δοκιμάζει για 3. Θα ήθελα να πηγάσει σε βάνη. Είναι μαζί στο rebound. Μπερδεύτηκαν αλλά κράτησαν την κατοχή. Ξανά ο Σαντανιέλο. Από τη γραμμή των 6.75, 22.30. Νομίζω έχει βάλει 4 μέχρι στιγμής. Και συνεχίζει. Το σπασάρι στον Σικά, ο οποίος κόβεται εξ αρχής. Μπάλα με κάποιον τρόπο περνά στον Κωνσταντίνο, ο οποίος είναι μόνος του. Καλό καλά και κάνει το 24.30. Άλλο ένας τριών πόντων τον Σαντανιέλο. Δεν κρατήθηκε δίχως. Κάς σε πλάτη, πασάρει στο Βογιατζή. Παίρνει το φάουλ, βάζει και το καλάθι με ταμπλό. Και στην ευκαιρία για ένα έμεσο τρίποντο. Μία συμπληρωματική βολή. Βογιατζής Παναγιώτης. Ένα ξανά ο Παπαδόπουλος στο παρκέ. Εξηγεί ο ρεφ τι έχει δώσει. Ευστοχώντας την βολή 27-30, εκεί που πάνε να ξεφύγουν, μειώνουν την διαφορά. Οι Μίνωες είναι δυνατό. Καλόβουλος, ωραία πασά. Για 3. Α, για 2 είναι. Για 2 πατούσε. Για 2 είναι. Τελικά μπερδευτήκαμε. Είναι για 3. Μπαχάς πάνω σε άμυνα του Παπαδόπουλου, αστοχή. Ξανά στα αριστερά, χτυπάει στο κέντρο, φεύγει πάρα το Σαντανιέλο με φάουλ του Μπαχαμίνο. Είναι αστοχή.
27-33, 5,5 λεπτά για λήξη πρώτου ημιχρόνου. Άμυνα ζώνης φυσικά και από τις δύο ομάδες βλέπουμε εδώ και ώρα την αρχή. Μαχάς χάνει την κατοχή. Α, όχι, δεν έχει ακουμπήσει τελευταίος. Δηλαδή ακούτε τελευταίος, βραστικά. Βλάχος θα επαναφέρει στον Βίχο. Ανά ο Βλάχος. Αυτή στον Βογιαζή, ο οποίος θα γυρίσει. Θα βάλει το καλάθι πάνω σε δύο. Ωραία αυτή η εκτέλεση για το 29-33. Γιάκης Αβαμόπουλος. Φεύγει μπάλα. Έπεσε ο Βλάχος. Φάση συνεχίζεται με Παπαδόπουλο από μέση. Παιδιά σουτ. Ευστοχή για το 29-35. Ωραίο αυτό το σουτάκι. Ξεκινάει ο Βογιατζίδης από το Χάιφος. Εκτελεί. Αλλά το πατήρι μπάλα. Γιάννης Παπαδόπουλος βάζει για τρεις πάνω σε άμυνα εργόλ. Θα βάζει με τον εαυτό του εδώ. Κακό το σουτ. Βίχος όλες τις θέσεις κατεβάζει αυτός. Ο Γιατζής σου τριών πόντων. Μέσα. 31-35. Αβαμόπουλος θα πυροβολήσει και θα απαντήσει εκ νέου σου τριών πόντων. Άλλο ένα ρεσιτάλ για τους κίτρινους τριπόντων. 32-38. Βλάχος Βίχος προσποιήθηκε υπέροχα και κάνει πάσα για τον Καντιά στο Βογιατζή. Άλλο ένα σουτ από την γραμμή των 75. Βλάχος πίεσε. Έρω από απέναντι, πατωχή στα πόδια, Αβαμόπουλος προλαβεί να γυρίσει. Κατά Σαντανιέλο για τρεις αφύλακτος, όχι. Βίχος έψαξε κάποιον που μπορούσε να είχε φύγει. Προτιμήσει να κατεβάσει, να κάνει και φάουλ. Αβαμόπουλος. Να περνάει ο Σικάς. Αβαμόπουλος εκτελείασε. Κανά γιατί και το φάουλ. Φάουλ είναι χαμηλά έτσι. Δεν είναι βολές, δεν έχουν τα τέσσερα. Τα πέντε κυκλοφαντικά. Βογιατζής αστοχή με follow. Ο Σικάς κάνει το 34-38. Εκεί που μειώνουν, ξεφεύγουν οι Γολιτσάνοι. 34-41 σαν Αγγέλο ξανά. Ασταμάτητο σήμερα. Βλάχος, Καστής, Παλάς. Κακό το σουτ. Παρεμνεύει εκεί ο Σικάς και κόβει. Βλάχος. Καλά ο Σικάς, γίνεται ρε μπάλα. Είναι Βογιατζή. Μιντρέιτσος, αστοχό. 1:53 απομένουν. Παλούγλος από το πάρει. Δεν θα το βάλει το rebound, έρχεται. Θα σπρώξει Στεφάνη, παίρνει το rebound, Βλάχος τελικά. Πέσει λίγο άτσαλα. Διοίκηση του rebound, είναι βολές.
Βλάχος θα τις εκτελέσει. Μέσα η πρώτη. Η δεύτερη δεν είναι. Δεν είχε την ίδια κατάληξη. Για 3, οκεί. Κάτω στο rebound. 1 και 10, αποφεύγει. Πάει μέχρι μέσα, δεν θα βάλει το lay-up. Γιάγκης. Αυτός που βγαίνει στη γωνία. Αβαμόπουλος από γωνία, όχι. Λάχος rebound. Ο Παπαδόπουλος φώναξε να πάει, κάποιος δεν πήγε την μπάλα. Κάτσε στον ευνηδιασμό, για 3 θα το βάλει. 38-41. Ο Παπαδόπουλος για 3. Αυτή δεν θα πατήσει. Το rebound, κανά στη γωνία, δοκιμάζει άλλο ένα, είτε τώρα. Κινήθηκε, αλλά η πάσα που ουσιαστικά ήταν πολύ δυνατή. Καλή η σκέψη, κακή η εκτέλεση της πάσας. Εντάξει, συγγνώμη. Εδώ σου λέω, okay, εντάξει, είναι όλα. Δεν πειράζει, δεν χαθεί τίποτα. Μια δεύτερα, 38-41. Έχουν να δώσουν φάουλ. Σαντανιέλο για 3. Σωστή. Και Σικάς. Όχι καμία τύχη εδώ, λήξη. Πρώτο ημιχρόνο, 38-41 υπέρ τον Κολιτσάνη. Στρέφουμε σε πολύ λίγο. Δεύτερο ημίχρονο ξεκινά, 38-41 μπροστά. Η Κολιτσάνη των τριών πόντων του κάτω πρώτο του. Δεύτερο ημίχρονο είναι άστοχο. Η Γιάννη ζήτησε να πάρει μπάλα. Προσπίση, το τελειώνω με το δεξί. Δεν είναι ένα καλό σικάς, κοιτάξτε πως έχει στον ευνηδιασμό. Του πήγε κάπως η μπάλα. Ναι, του πήγε, νομίζω ότι έκανε σίγουρα. Εξαιρετική φάση ο Ντανιέλο, μόνο στη σκηνιά και στην εργασία. Οι διόντους είναι οι τέταρτοι αυτοί που βγάζουν εξαιρετικές. Και οι τέσσερις, πράσινο τα φύλλα και ο Ντανιέλο, 38-43. Σιγάς. Ο Γιατζής φάνει, θα πάρει το rebound, δεν έγινε block out. Σικάς από μέση απόσταση. Πάω λίγο χαμηλά πάνω στον τον Καλούσκα. Παναφορά από την baseline. Καλό να την πάρει ο Αδαμόπουλος. Γιατί ξεχνά στον Αδαμόπουλο η μπάλα γυρνάει ωραία. Ο Αδαμόπουλος παίρνει ένα σουτ. Στην Στεφάνη. Θα καθορίσει κάπου την μπάλα εκεί ο Μπαχάς για να πάρει το rebound, το πήρε Κωνσταντίνου. Σιγά. Ζης. Βλάχος για 3. Όχι. Πολλά σου τριών πόντων και από τις δύο ομάδες. Έχουνε κάποιο ποσοστό. Καλό. Από πολύ μακριά εκτέλεση για 3. Προσπάθησε να κρατήσει την κατοχή και το έκανε με υπερπροσπάθεια ο Μαρτωναδούλος. Yeah.
Γεια. Λάχος φυσικά γυρνάει πάλι από Γιατζή, σε λίγωμα με το δεξί χέρι, με τα μπλο, 40-43. Στον Κωνσταντίνου, 2-1. Φάουλ. Κωνσταντίνου πήγε να μην τη φιλανθρωπία θα σκοράρει την πρώτη βολή. Δύο στις 2-42-43. Δεν βρήκε. Παραδόπουλο, φάουλ Καλαμόπουλου. Απλό φάουλ, καλά. Έχουμε τα ημαούτ για να ηρεμήσουμε λίγο. Οι δύο ομάδες. Διαθυντικά. Όπως λένε οι παίχτες, έτσι εμείς πάντα πηγαίνουμε τις αποφάσεις των διαιτητών. Επιστρέψαμε σε πολύ λίγο. Επιστρέψαμε από το time out. Αδειάς. Βλάχος προσθήθηκε για πάσα. Πάσα τελικά στο γιατρή. Ξανά ο Βλάχος απελευθερώθηκε. Ήταν γιατρή. Δεν το έβαλε. Πάμε εδώ πίσω. Rebound. Το ψηλά. Από τον Σανταγγέλο. Εξαιρετικό τελείωμα για το 42-45. Θετική πάσα, το χάσε ο Κωνσταντινού. Γιάννη. Πάσα το Βαλόπουλο. Άλλη μια πάσα στον Δανιέλο που προσποιήθηκε. Πήγε μέσα και κόπηκε από το Βοιατζή. Εξαιρετικό. Μπλοκ. Στοπ. Πείτε το όπως θέλετε. Κωνσταντινού χάνει την μπάλα. Για τρεις, όχι. Αδαμόπουλος rebound. Σαντανιέλο θα το βάλει και αυτό 42-48. Σήμερα είναι ασταμάτητος. Ο Γιατζής αντεζητάει, με απαστοσικά, ωραίο τελείωμα, με το δεξί χέρι, 44-48, 4.55 ακόμα, για λήξη τρίτης περίοδου. Σου τριών πόντων, από τον Αλαμόπουλο. Δεν ήταν και το καλύτερο. Ο Γιατζής, ανεμβολιασμό, Αντίνου, με ταμπλό, βάζει το καλάθι, πολύ ωραία επίθεση.
επίθεση με γρήγορες πάσες στο transition 46-48. Έφτασε μπάλα στα χέρια Παπαδόπουλου. 4 με 3 πάσα κάτω από τα πόδια. Χάθηκε ο εθνικιασμός εδώ. Παπαδόπουλος έχει μείνει. Εξαιρετική πάσα πίσω από την πλάτη. Νομίζω θα καρφώσει εδώ. Δεν θα με καρφώνει. Εντάξει. Τελείωσε τη φάση. 46-50. Σιγάς. Σκεφτείτε. Μέχρι μέσα και κόπηκε. Αυτά που γιατί το rebound. Δεύτερο μπλοκ. Αλλά το rebound δεν ήρθε. Κωνσταντίνου 48-50. Παπαδόπουλος από πολύ μακριά έκτελει για τρεις. Λίσκα σαν να... Το χασε. Μόνος του, από κάτω. Κάτ. Κατιάζω εκεί. Φίλια, τόσο ωραία πάσα. Κωνσταντίνου. Το φάουλ. Δύο βολές. Αλλαγές. Και τα βλέπουν, ε. Ο ένας κοιτάει τη μία φάση, ο άλλος την άλλη. Και έχουν και δύο έως και τρεις διαιτητές. Στα παιχνίδια είναι πιο σαφείς οι υποδείξεις. Έχει βάλει ήδη δύο. Ο Κωνσταντίνου έχει κάνει το 50-50 και θα το αφήσει. Φυσικά θα πάρει το rebound Κωνσταντίνου. Κακό τελείωμα, μπορούσε να κάνει το 50-50, δεν το έκανε. Φάουλ για τον Βλαχού. Τριών πόνων τον Κυριακή. Παπαδόπουλος στο rebound. Συμφωνία, περιμένει ο Αδαμόπουλος. Εκτελεί αστοχή. Άλλο ένα rebound από τον Παπαδόπουλο. Τα μαζεύει όλα και θα κάνει και ένα σου τριών πόντων. Δεν θα το βάλει όμως. Αντιώς, πια ψάχνει. Οι παίχτες βρήκε σικά. Μαθάρι στον αφύλακτο Κωνσταντίνου. Με δεύτερη. Δεν μπορεί ούτε με δεύτερη. Ο Κωνσταντίνου κάτω το καλάθι. Δίνει πολλές μάχες πάντως. Κάτω την ρακέτα. Δίνονται μάλλον γενικώς μάχες. Γενικώς μάχες καμικές. Εύστοχος σου τριών πόντων. Τον εμβλιασμό από τον Σκόρδα. 50-53. Σιγάς. Ο Γιατζής. Δοκιμάζει για τρεις. Δεν θα απαντήσει. Το rebound έρχεται από τον Κούντο. Πέστηκε Κωνσταντίνο Σόρδας. Δεν είδε το τρέιλερ το πρώτο, βλέπει το δεύτερο. Αδαμόπουλος, Κυριάκης, Ράου Σόρδας, Βλάχο απέναντι. Πασάρι στον Μπούντο, θα γυρίσει. Πάρει τον rebound ο Κατζιάς, καλή άμυνα εδώ. Φυσικά θα αφήσει τον εμβλιασμό ένας με έναν. Θα γυρίσει, θα πασάρει στον Κωνσταντίνο, θα χάσει ξανά.
από κάτω το καλάθι. Αδαμόπουλος πάνω κάτω το παιχνίδι. Μέσα, το κακό. Είναι 4 με 2, το παιχνίδι πάνε 3. Καλάθι και φάουλ από τον Βογιαζή. 52-53, μία συμπληρωματική βολή και αλλαγές ξανά. Ο Σαντανιέλο περνάει στο παρκέ, θα δώσει ανάσα σε ποιον. Τον Αδαμόπουλο. Διαβολή. Είναι. Μέσα 53 όλα, 55 και 4 απομένουν για λήξη τρίτης περίοδου σε απόλυτη ισορροπία το παιχνίδι ανάμεσα στους Μίνωες και στους Πολιτσάνη. Εδώ από τον Άγιο Νικόλο Σαντανιέλα από πολύ μακριά, Στεφάνι Μπάλα. Δεν κύριε πάνω, ο Μπαχάς Γιάγης. Εδώ κοιτάει, ωραίο το τελείωμα με το αριστερό, 53-55. Λάχος. Φυσικά, Βογιαζής. Φάουλ. Φεύγει το σκάουρ τώρα. Πολύ ωραία η κίνηση του. Θα πάει και μέχρι το lay-up. Κακό το τελείωμα. Μπαχάς το rebound. Λάχος. Με το ένα χέρι πάσα. Φτάνει ο Βογιαζή. Για τρεις γκαζιά το βάζει και περνάει μπροστά. Για το 56-57. Buzzer beater. Τον εμβλυδιασμό γκαζιάς. Πρώτο προβάδισμα στο παιχνίδι για τους Μίνωες. Α, και έχουμε παρασύρθει και εμείς. Είναι για δύο τελικά. Ναι, πατούσε άμα δεν κάνουμε λάθος. 55-55. Πιστεύουμε σε πολύ λίγο για το τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο. Τέταρτο δεκάλεπτο ξεκινά. Κόρδας. Ζήτησε ο Παπαδόπουλος. Δεν την πήρε εκεί που θα ήθελε. Την πήρε στη γωνία, εκτέλεσε. Ας το είπε. Δίχως που πέρασε ξανά. Το παρκέ μετά από λίγη ώρα. Είχε πάρει πολλές επιθέσεις στα χέρια του. Μπαχάς. Θα περάσει πατώντας τη γραμμή. Πρώτη κατοχή περνάει από το Σκολιτσάνη. Απέφυγε, πάνε δύο να το κλείσουν, αποφέρει και τους δύο, κάνει και ένα εξαιρετικό τελείωμα μέχρι το λέει απέφτασε, ήπτανται 55-57. Έτσι, εκπληκτικό σήμερα. Πύχος, μέση παιδιάς. Rebound από Μπαχά, οι Μίνωες ξανά έχουν την κατοχή, 14-4. Φυσικά, 9. Κακό τελείωμα, έχει πέσει. Ούτω άλλο ένα rebound, Μπαχά. Και πάει αυτός με σχολεία με ταμπλό, βάζει το καλάθι, σοφαρίζει 57 όλα. Δεν το παρατάει καμία ομάδα, πόντο πόντο. Σε αυτά τα τελευταία, αν δεν κάνω λάθος, 8 με 10 λεπτά συμβαίνει αυτό. Από εκεί που οι Μίνωες έχουν επιστρέψει, εκεί που χάνανε δηλαδή μέχρι και 7 η μεγαλύτερη διαφορά που έχει υπάρξει στο δεύτερο ημίχρονο, στο δεύτερο δεκάλεπτο ήταν αυτό, συγγνώμη. Μπαχάς, βγάζει την άμυνα, Βλάχος. Θα τρέξει, δεν θα γίνει κάποιο φάουλ, του ζήτησε κάποιος. Το τρέιλερ Βογιατζής δεν ευστοχεί στο lay-up. Ούτω. Κόβει ο Σκορδάς, προτιμάει να δώσει Κυριακή. Σκορδάς ελευθερώθηκε, είναι στη γωνία, φύλακος εκτελεί αστοχή. Rebound του, σιγά, θα κατεβάσει ο ίδιος, περιμένει τους συμπαίχτες του. Όχι, μάλλον δεν περιμένει. Είναι κάτι σκαμπτή κατοχή, Βλάχος. Βίχος. Βογιατζή. Το σκέφτηκε, θα το πάρει ο Βίχος τελικά, δεν θα το βάλει. Σκορδάς το rebound. Γιάννης αποφεύγει, έχει λάβει από την πλάτη, σκαστή, τον Καρμέλο την πήρε την μπάλα, την πέτα.
πέταξε, αλλά δεν την έβαλε στα... Το καλάθι. Πάει μέχρι μέσα, κερδίζει το φάουλ, χαμηλά. Χαμηλά δεν είναι πολλές. Α, είναι πολλές. Θα γίνει τώρα η αλλαγή στα 7 και 15 που απομένουν. Ο Παπαδόπουλος θα βγει να πάρει κάποιες ανάσες. Πέρασε ξανά ο Αδαμόπουλος στο παρκέ. Δώσε κάποια γρήγορα πόδια. Λάχος δίχως. Έπεσε μέσα, προσποιήθηκε, τελείωσε. Ας το κάνω όπως φτάσει. Κόρδας και πάσα. Αδαμόπουλος. Κόρδας ξανά. Για δύο. Δίχως παίρνει rebound. Καστή πάσα στο Βογιατζή. Θα πάει από τα αριστερά. Θα αλλάξει χέρι στο τέλος. Θα τελειώσει με λέει για το 59-57. Προβάδισμα για πρώτη φορά στο παιχνίδι. Το τέταρτο δεκάλεπτο τελικά για τους Λίβερς. Τρίπλες στον Αγγελό, θα εκτελέσει και για τρεις κακόρες. Δεν μας είχε συνηθίσει σε τέτοια. Εντάξει, λογικό. Βγαίνει και η κούραση. Έχει βάλει όμως πολλά και άλλα ο τον Αγγελό. Δεν χρειάζεται αυτό καθόλου. Ο Γιατζής προσποιήθηκε. Ελευθέρωσε τον Βλάχο που δοκιμάζει για τρεις και φτωχεί ο Βλάχος απίναντος. 62-57. Πέντε και 55 απομένουν. Μπροστά οι Μήνωες για πέντε πόντους. Παπαδόπουλος πεθάνει. Θα τρέξει ο Σικάς. Την πήρε. Ο Παπαδόπουλος τον κυνηγάει, τον έσπρωξε, τελείωσε τη φάση, παίρνει το φάουλ, δύο βολές. Του δείχνει ότι έχει κάνει τη φάουλ με το σώμα. Ο Παπαδόπουλος. Αυτός διαφωνεί με την απόφαση του ρεπ. Στη γραμμή των βολών ο Σικάς. Θα στοχίσει στην πρώτη, δεν βρήκε Στεφάνη. Μόνο το ταμπλό. Αυτή την πρώτη. Η δεύτερη ήταν καλύτερη εκτελεσμένα. Αλλά δεν μπήκε. 0-2, 62-57 παραμένει. Ο Ρόβλος ψάχνει πάσες, βρήκε σαν Αγγελό. Αγγελό πάρει φόρο, θα πάρει και φάουλ. Αγγέλο, πολύ γρήγορο πρώτο βήμα και μπερδεύει πολύ γρήγορα τους. Περνάει μάλλον πολύ γρήγορα τους αντιπάλους. Όπου και με φάουλ. 2-2 τα ομαδικά για αυτές τις δύο ομάδες. Αλούσκα, πέρασε. Πήρε θέση στο high post, θα πήγε στο... Φάση ο Βλάχος. Θα βγάλει τον Κωνσταντίνου, του φύγε η μπάλα, δεν την κράτησε και δεν πηγαίνει και για άμυνα. Βαλούσκα, δεν θέλει να κάνει και φάω, να ρίσκει. Έχει μάλλον ήδη μία. Του φύγε του Κωνσταντίνου η μπάλα, από τα χέρια έχει την ευκαιρία να πάει το παιχνίδι σε 7. Αρχίζει το παιχνίδι διαφορά, το 12. Πάντα έχει κάνει ο Σικάς χαμηλά, εκτός φάσης, μάλλον εκτός παίχνει που έχει μπάλα. Για ουρεύουμε. Κακή πάσα του Σκοτά. Εύκολα να χτύπει κάτω και γίνει πέμπτε. Εσικά να τριπλάρει. Δίχως ο Γιαντζής, εξαιρετικό. Κόψιμο του Παπαδόπουλου. Έμεινα και εγώ για λίγο.
περίμενα τέτοια εξέλιξη της φάσης. Το θα δούμε ξανά για να το χάσε. Ο Παπαδόπουλος ψάχνει. Πάσα. Τι είπα, κρυφτής έχει την πίση. Θα χάσει τον Ντανιέλο. Φίχος. Βάζει πλάτη. Σικάς. Βλάχος. Αφύλακτος. Δεν θα το πάρει. Θα κάνει πάσα τον Παπαδόπουλος. Θα τη φύγει από τα χέρια. 3:54-62:57 παραμένει αλλαγές. Ρας βγαίνει. Ξανά ο Μαριέο Γυριακής. Σικάς. Πολύ μακριά δοκιμάζει για 3 και το βάζει ο Σικάς. 65-57. Οι Μίνωες σε αυτό το 4ο δεκάλεπτο. Κάνουν πολύ καλές επιθέσεις και άμυνες. Παπαδόπουλος δοκιμάζει για 3. Δεν θα απαντήσει. Για ηρεμία από τον Πάτο Μπαχάς. Χαροκανίζει και κάπως τον χρόνο. Βίχος. Κωνσταντίνου στη γωνία ο Βλάχος. Ξανά πάει στο Βοιατζή. Ο Βοιατζής στον Βλάχο. Κάποιος δίκαιο, ο Βλάχος δοκιμάζει για 3. Rebound Βοιατζή. 14-4 ξανά. Βλάχος. Βοιατζής γυρνάει μπαλά. 2 πόντων από τον Βλάχο. Δεν έρχεται το καλά. Θα πιέσει ο Κωνσταντίνος όσο μπορεί. Δεν θα κερδίσει την κατοχή. Και 51 δεύτερα. Απομένουν 65-57 μπροστά οι Μίνωες. Θα πιέσει ο Βλάχος όσο μπορεί. Τον Αγγέλο. Αγγέλο. Στάρι και θα το βάλει. 65-59. Βίχος. Ο Γιατζής ξανά στο δίχο, γυρνάει ωραία η μπαλά. Σικάς, Βλάχος. Ξανά στο Σικά. 9. Σικάς από πολύ μακριά, βάζει 2-2 από το ίδιο σημείο, Σικάς. Τι κάνει τώρα στο τέταρτο δεκάλεπτο, εντάξει. Σε όλο το παιχνίδι, αλλά στο τέταρτο δεκάλεπτο, το ίδιο σημείο, 2 τρίποντα. 2-2 σε αυτά τα 2 λεπτά. Βγαίνει στην άμυνα, θα φύγουν και στον ευθυδιασμό και μάλλον θα τελειώσει το παιχνίδι. Ο Κωνσταντίνου θα το βάλει, ακολούθησε και ο Σικά σε ενδεχόμενο χαμένης φάσης. 70-59. Εξαιρετική άμυνα και επίθεση. Σανταγέλα από πολύ μακριά θα το βάλει. Ψυχρό σουτ. 70-62, 1-45. Μπορεί και να μην έχει τελειώσει τίποτα. Ο Σανταγέλο. Βλάχος, Κωνσταντίνου, η αμυνά, Σικάς με τα αριστερό, ωραίο τρέιλερ, ωραία φάση, 72-62, 1,5 λεπτό ακόμα, απομένει. Για να δούμε τι μπορεί να γίνει. Σαν Ντανιέλο δοκιμάζει αστοχή και μάλλον εδώ. Η ζυγαριά έχει γύρει στην πλευρά των Μηνών. Σικάς, Βίχος, Βλάχος, ξανά στον Βίχο. Με ένα πυλώνα εκεί, έτσι πάει η ζώνη. Το έχουμε κάνει πάμπολες φορές. Κωνσταντίνου ξανά φύλακτος και από τα αριστερά και από τα δεξιά. Τώρα από τα αριστερά, 74-62 δηλαδή, άμα τοποθετήσεις. Πυλώνα, Αδαμόπουλος, σου τριών ποντών εύστοχο. 74-65, 54. Αυτό που λέγαμε πριν για το πώς θα σπάσει η ζώνη και πώς γίνεται και πώς πάνε τη ζώνη οι Μίνωες. Έχουν τοποθετήσει το Βοιατζή. Σκάζω από πολύ μακριά Στεφάνη. Έχουν τοποθετήσει τον Βοιατζή. Το high post δηλαδή στην γραμμή των βολών. Αδαμόπουλος από πολύ μακριά airball. Στη γραμμή των βολών. Διακόπτω και λίγο. Και έτσι όταν τοποθετείτε εκεί, ένας παίχτης ουσιαστικά μπορεί να έχει πολλές επιλογές στο να σπάσει. Πάσες και να βρει. Ελεύθερος αυτό έγινε. Και με αυτόν τον τρόπο οι Μίνωες έφτασαν στην νίκη με 74-65. Δεν θα εκδηλωθεί κάποια επίθεση, μόνο το Βίχο να εκτελέσει από μακριά και να το βάλει. Θα μέτρησε, εντάξει, ο Βίχο. Θα
μετρήσει, ok. 77-65 τελικό σκορ. Νικητές οι Μήνωες. Ευχαριστούμε πολύ για την παρακολουθήση. Καλή συνέχεια, καλό βράδυ. Ενώ από το κλειστό του Αγίου Νικολάου.